Η διοίκηση της περιφέρειας, αντί να φέρει ξεχωριστά προς ψήφιση τα 4 αυτά υπόψινα έργα, που είναι και ανεξάρτητα μεταξύ τους, προκειμένου στη συνέχεια να τα εντάξει στο προτινόμενο έργο, μας καλεί δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο, να πάρει μια ενιαία απόφαση για όλα μαζί. Και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Είναι εύλογο κατόπιν αυτού, λόγω της εξαιρετικής καταρχάς βαρύτητας του τέταρτου θέματος που δεν το συζητάμε καθόλου. Για τον αρμό είναι θέμα, τώρα δεν είναι θέμα. Δεν υπάρχει γραφειοκρατική αντίθεση. Και θέλω να μας διευκρινίσει ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Θα επιμείνει να ψηφιστούν και τα 4 μαζί, γιατί δεν έχουμε ενιαία άποψη για όλα. Να το ξέρουμε και αυτό δηλαδή. Και το 4ο το καταψηφίσουμε, δεν το συζητάμε καθόλου το σχετικό με τον Ποδονύφτη. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Θέλουμε λίγο να τοποθετηθούμε για τα άλλα 3 θέματα. Για το θέμα την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Φιλαδέλφειας, Χαλκιδόνας κτλ. Ως λύση στο συγκεκριμένο, προτείνεται η κατασκευή νέου συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων, ο οποίος θα δρά ανακουφιστικά για τη λεκάνη απορροής του υφιστάμενου συλλεκτήρα ΣΥΓΜΑ-7, που εμφανίζει ανεπάρκειες στη διόδευση των πλημμυρικών υδάτων. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε γίνει στις 28 Δευτέρου του 2016, τότε, σαν λαϊκή συσπήρωση, είχε τοποθετηθεί ο κύριος Πρωτούλης. Είχαμε βάλει ορισμένα ζητήματα, και που είναι καταγραμμένα στα πρακτικά, όπου αναγνωρίζαμε μεν τη χρησιμότητα του έργου για την ανακούφιση της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά είχαμε προβάλει και σοβαρές τεκμηριωμένες επιφυλάξεις σε σχέση με την επάρκεια του ενδιάμεσου αποδέκτη του Κηφισού, να παροχετεύει με ασφάλεια τις επιπλέον πλημμυρικές παροχές που θα του διοχετεύει ο συγκεκριμένος συμπληρωματικός αγωγός ΣΥΓΜΑ-7Ν. Συγκεκριμένα ο κύριος Πρωτούλης είχε βάλει συγκεκριμένα ερωτήματα για το τι γίνεται με τον Κηφισό και έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση σχετικά με το θέμα αυτό. Σημειώνουμε ακόμα ότι το υπόψη υποέργο δεν αφορά σε τεχνικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν το συγκεκριμένο συλλεκτήρα 7, όπως παραπληροφορεί ο τίτλος του, αλλά πρόκειται για την κατασκευή νέου αγωγού. Έργο για το οποίο απαιτείται να υπάρχει στο σχετικό φάκελο και σχετική ΠΕ και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Καμιά σχετική αναφορά όμως δεν γίνεται στην συνοπτική εισήγηση της υπηρεσίας. Ενώ, από όσο θυμόμαστε, τέτοιο θέμα δεν έχει έρθει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι συμβαίνει λοιπόν, αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε. Μήπως θέλετε πρώτα να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση του έργου για να μας πείτε μετά ψηφίστε την ΠΕ, γιατί αλλιώς θα χαθούν τα χρήματα? Γιατί εμείς σε τέτοια κατασκευασμένα διλήμματα δεν πρόκειται να μπούμε και δεν υποκύπτουμε. Συνεπώς, με βάση τα στοιχεία της εισήγησης και την πολύχρονη απραξία της διοίκησης να δώσει απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα που θέσαμε για την επάρκεια του Κηφισού, δεν διαθέτει, πιστεύουμε, την απαιτούμενη ωριμότητα από πλευράς ουσίας τουλάχιστον, προκειμένου να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Γι' αυτό δεν το καταψηφίσουμε. Τώρα, σχετικά με το δεύτερο, δηλαδή το έργο που αφορά τα έργα αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού υγείας στη δημοτική κοινότητα Παπάγου, Δήμου Παπάγου Χολαργού. Ισχύουν κατά αναλογία ό,τι είπαμε και στο προηγούμενο θέμα. Σημειώνουμε δε και το παρακάτω σημείο της εισήγησης που λέει συγκεκριμένα: βασικός αποδέκτης των υδάτων της περιοχής μελέτης είναι το κατασκευασμένο δίκτυο της Λεωφόρου Μεσογείων, διατομής τάδε. Καμία όμως αναφορά δεν γίνεται για την επάρκεια του υπόψη αγωγού και κυρίως για την επάρκεια του επόμενου αποδέκτη και των επόμενων αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής παροχέτευσή του στη θάλασσα. Προσφυλής τακτική διαχρονικά όλων των διαβαθμίδων του αστικού κράτους, με συνέπεια τις όλο και περισσότερο επιδεινούμενες πλημμυρικές καταστροφές, με μόνιμα θύματα τα λαϊκά νοικοκυριά που δεν τις έχουμε ζήσει και λίγες φορές. Συνεπώς, αν το πιο πάνω έμπαινε σε. Και αυτό το καταψηφίζουμε, δηλαδή το συγκεκριμένο έργο το δεύτερο. Τώρα, όσον αφορά το τρίτο, θα ψηφίσουμε υπέρ, γιατί αν και υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες ελλείψεις στο συγκεκριμένο, υπάρχει όμως μία ουσιαστική υπέρ του υπόψη αυτού έργου διαφορά, που είναι ότι ο ενδιάμεσος αποδέκτης των πλημμυρικών νερών, ο κεντρικός συλλεκτήρας ΣΥΓΜΑ-Β5 εσωτερικών διαστάσεων ΤΑΔΕ, εκβάλλει στη θάλασσα. Ως εκ τούτου, αυτή είναι μια σοβαρή διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα θέματα. Άρα, εν κατακλείδη, εμείς ψηφίζουμε κατά στο 1, 2 και 4 θέματα και ψηφίζουμε υπέρ στο 3.